τα αποτελέσματα των εξετάσεων της μαγνητικής τομογραφίας και της παρακέντησης μας δείχνουν ότι πρόκειται για την νόσο της πολλαπλής σκλήρυνσης. Ή αλλιώς, σκλήρυνση κατά πλάκας. Τι? Αυτό το μούδιασμα που είχες στο χέρι σου είναι μια υποτροπή. Υποτροπή? Τα νεύρα μας σε όλο το σώμα προστατεύονται από ένα μονωτικό κάλυμα, τη μυελίνη. Στη σκλήρυνση, το νοσοποιητικό μας επιτίθεται σε αυτή την προστασία, με αποτέλεσμα να την τραυματίζει. Διατράσσει δηλαδή την ικανότητα των τμήματων του νευρικού μας συστήματος να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αρκετοί ασθενείς ανακάπτουν γρήγορα, άλλοι πάλι όχι. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ποιους παράγοντες? Η υποτροπή είναι διαφορετική στον κάθε ασθενή. Μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το νευρικό σύστημα ή μόνο ένα μικρό μέρος του. Γι' αυτό και η νόσος ονομάζεται πολυπρόσωπη. Συμβουλεύουμε τους πάσχοντες να μην στρεσάρονται έντονα, να προσέχουν τη διατροφή τους και να γυμνάζονται ελαφρά. Θα μου ξανασυμβεί δηλαδή αυτό που έπαθα? Κανείς δεν ξέρει, Μάρια. Μπορεί να πάθεις 20 υποτροπές το χρόνο, μπορεί και καμία. Υπάρχουν αρκετά κέντρα αποκατάστασης, μπορώ να σου συστήσω μερικά αν θες. Μια χαρά είμαι, δεν θέλω τίποτα. Πάμε. Μάρια, πρέπει να ξεκινήσεις θεραπεία γιατί θα πάθεις πάλι κάποια υποτροπή. Εγώ πηγαίνω έξω. Αθηνά, πείσε το να ξεκινήσουμε θεραπεία άμεσα. Δεν θα είναι εύκολο. Γιατρέ, μπορεί να μείνει παράλυτος. Αθηνά! Βοήθεια, Αθηνά! Χτύπησες! Δεν ξέρω. Έλα, κρατήσου πάνω μου. Έλα. Ζαλίστηκα. Κάτσε λίγο να πιάσω το τραπέζι. Σύγχρονα με λίγο. Πάρ' το κεφάλι σου. Συγγνώμη. Έλα. Άλλη μία. Κάτσε. Είσαι καλά? Δεν ξέρω. Φέρ' μου το μπαστούνι. Ναι. Είσαι καλά? Πώς να με ρεσί. Έπεσε κάτω πάλι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα πλέον μόνος του. Εντάξει, ξέρουμε ότι με αυτή την αρρώστια έτσι είναι.
Ειδικά στη φάση που είσαστε τώρα. Δεν έχουμε τίποτα. Μας έκοψαν και το επίδομα παραπληγίας, το φαντάζεσαι. Δεν είναι κράτος αυτό, μπουρδέλο είναι γαμώτο, μην τα θυμάμαι τώρα. Κάτι θα σκεφτούμε. Μην τα σκέφτεσαι τώρα βραδιάτικα. Μίλησα με τον κύριο Τάσο, ε. Μου είπε ότι θα χρειαστεί μια κοπέλα για τις γιορτές σίγουρα. Τι λες ρε Συνίκο, τι κοπέλα. Εδώ δεν μπορεί να πάει στην τουαλέτα μόνος του. Και τη μικρή, τι θα την κάνω τη μικρή. Θα σας βοηθήσω εγώ. Έρχομαι από εκεί τώρα να τα πούμε, ναι. Καλά. Γεια. Θυμάσαι που έκρυβα ζωγραφιές μου, σε μέρη που μόνο εσύ θα τις έβρισκες. Ναι. Μου έχει λείψει αυτό. Θα φτιάξω λίγο τσάι για μένα, θέλεις? Ναι. Μόλις γίνεις λίγο καλύτερα, θα μου ξαναφτιάξεις, ε? Κάτι θα σκεφτούμε, μην κάνεις έτσι. Δεν μπορώ να σε βλέπω τόσο χάλια. Μόνο εσένα έχω πια. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Θυμάσαι τι μας έλεγε ο μπαμπάς. Αυτό που θες να κάνεις σήμερα, για αύριο μην τα αφήνεις. Ναι, ωραία. Πού κολλάει αυτό τώρα? Κάτι έχω σκεφτεί, θα σου πω μετά. Εγώ φταίω για όλα. Τι λες, αγάπη μου? Τι λες? Ξέρεις πόσο άσχημο είναι να είσαι θεατής. Θεατής μέσα στην οικογένειά σου. Παρατηρητής στις ζωές τους, γιατί δεν μπορείς να τους ακολουθήσεις πια. Ζεις μέσα από ένα κινητό και ένα παράθυρο. Ούτε στην αυλή δεν μπορείς να βγεις πια μόνος. Η δυστυχία είναι απέραντη και το μόνο πράγμα που μπορείς να νιώσεις για τον εαυτό σου είναι λύπη. Τεράστια λύπη. Όχι, σε παρακαλώ. Έλα ρε. Μην μιλάς έτσι. Θέλω να πάω μέσα. Ό,τι θέλεις. Δώσ' το αυτό. Δύο σταγόνες το μεσημέρι και δύο το βράδυ. Είναι πολύ καλό για τα αυτοάνοσα. Τι είναι αυτό? Λάδι κάναβης. Θα τον ηρέμει και το βράδυ. Θα εφιστεί? Όχι ρε, καμία σχέση. Θα τον βοηθήσει στους πόνους και στη σπαστικότητα. Σίγουρα. Ναι, σου λέω. Άκου τώρα, αυτό που σου είπα πριν που ανέφερα τον μπαμπά. Σκεφτόμουν κάτι τις τελευταίες μέρες. Μία λύση που μπορεί να πετύχει. Τι, μήπως να βρεις καμία δουλίτσα? Άκου, το σκέφτηκα από όλες τις μεριές. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι, να σου πω κάτι. Επειδή τα έχω δει όλα, τα έχω ακούσει όλα, μόνο μην πεις καμία μαλακία. Μόνο αυτό. Λοιπόν, Αθηνά, δεν υπάρχει άλλη λύση από μία ληστεία. Μη γελάς, ρε, ναι, μία ληστεία. Νίκολες, βλακίες. Άκου, ο Γιάννος... Λες βλακίες. Άκου, ο Γιάννος ξέρει μία τύπισσα που το έχει ξανακάνει. Τη γλίτωσα και όλα καλά. Είναι πολύ οργανωτική, μου είπε. Ηρέμη και προπαντός ξέρει τι κάνει. Μία τη λένε, νομίζω. Πώς τη λένε? Μία. Α, την κάτσαμε εντελώς δηλαδή. Σταμάτα. Ο Γιάννης μου είπε ότι οργανώνει μόνη της τα πάντα. Και άμα την ακούς να μιλά, θα καταλάβεις. Άσε που δεν ζητάει τίποτα από αυτό. Δεν το κάνει για τα λεφτά. Α, γιατί το κάνει? Δεν ξέρω. Μου είπε ότι αν θέλει μπορεί να τη φέρει να μιλήσουμε από κοντά. Να σου πω, είναι και ο Γιάννος το κολπάκι. Όχι, ρε εσύ. Αυτός είναι κότα. Δεν θα είναι ούτε καν μπροστά να ακούσει τι θα πούμε. Όχι. Ας την ακούσουμε, δεν χάνουμε τίποτα. Όχι. Έλα, ρε. Έλα. Πού είστε ακριβώς? Κοντά είμαστε. Σε λίγο φτάνουμε. Έλα, κλείσε γιατί οδηγάω.
Πιάσε εκείνο το κλειδί, ρε. Το δεκάρι. Ναι. Και για πες για εκείνη που λέγες. Μαλακά. Είναι άρρωστο. Και ξέρεις τι γουστάρω πιο πολύ σε αυτή. Τι. Αυτό που είναι τόσο weird και ήρεμη. Με τρελαίνει άσχημα. Φοράει και αυτά περίεργα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω στρο, εσύ τι να γίνει δηλαδή. Λες, ε. Ναι. Να σου πω. Για το άλλο που λέγαμε, τι θα γίνει. Ω, εμένα δεν με ψήνει, φίλε. Δεν μπορώ, ρε φίλε, με αυτά. Αγχώνομαι. Εντάξει, όπως θες. Εγώ πάντως θα το κάνω, στο λέω να το ξέρεις. Δεν πάει άλλο. Θα ψήσω και την Αθηνούλα να τη φέρουμε σπίτι να μας τα πει από κοντά. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι περνάει κατάθλιψη. Θα σε βοηθήσει σίγουρα. Είναι top. Τώρα για τον Μάριο, δεν ξέρω. Ο Μάριος θα καλυτερεύσει μόλις τρώσουν τα πράγματα. Είναι δυνατό, παιδί, δεν το φοβάμαι. Σε λίγο φτάνουμε. Ο δρόμος δεν είναι στον ουρανό. Είναι στην καρδιά μου. Μου αρέσει όπως τα λες. Είσαι καλό παιδί, Γιάννη. Γεια. Γεια σου, Αθηνά. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καιρό έχουμε να τα πούμε. Όντως. Είναι φίλη καλά? Καλά είναι, κοιμά. Από εδώ η μία. Χάρηκα. Κι εγώ. Κι εγώ. Είμαι ο Νίκος. Χάρηκα. Έφυγα. Ευχαριστώ πολύ, ρε. Τίποτα. Πείτε τα εσείς. Να σου φέρω κάτι να πιείς. Για να είμαι εδώ σήμερα κάτι σοβαρό συμβαίνει. Κάθισε να μου πεις. Ο Γιάννης μου έχει πει πολύ όμορφα πράγματα για σένα. Όλα να ζητάμε την ομορφιά και την ηρεμία. Αλλά ξεχνάμε το ότι τις κουβαλάμε μέσα μας. Προσπαθήστε να ακούσετε τα όργανά σας. Ακούστε τον ήχο που κάνει η καρδιά σας. Μη σας αγχώνει. Πάλετε από ζωή. Κοίτα, Μία. Είμαστε σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση και έχω μάθει ότι έχεις βοηθήσει πολλούς ανθρώπους σαν και εμάς. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Η αδερφή μου έχει έναν άντρα, τον Μάριο, που πάσχει από σκλήνηση κατά πλάκας. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα. Μερικοί άνθρωποι είναι τόσο ξεχωριστοί. Αγωνιστές. Που αξίζει να ζήσεις άλλη μία μέρα μόνο και μόνο για να τους γνωρίσεις. Εσύ γνωρίζεις τον εαυτό σου, Αθηνά? Δεν ξέρω. Θέλεις να φέρεις τον Μάριο στην παρέα μας? Φέρ' τον. Αυτό που θα σχεδιάσουμε σήμερα θέλει αρκετή αφοσίωση και προσπάθεια από όλους μας εδώ. Θα χρειαστεί αρκετούς μήνες για να είμαστε έτοιμοι, αλλά πιστέψτε με, θα πετύχουμε. Εμπιστευτείτε με. Ξέρω τις ανάγκες σας. Δεν το πιστεύω, ρε. Μπορώ και περπατάω πάλι. Είμαι πολύ καλύτερα, Αθηνά. Το ξέρω. Είδες, όλα θα πάνε μια χαρά από εδώ και πέρα. Ούτε εγώ το πιστεύω ότι έγινε τόσο εύκολα.
Ο Νίκος άργησε λίγο, ε. Όπου να είναι θα έρθει πίσω μας, δεν ήτανε. Αθηνά, έλα εδώ. Θέλω να σου πω κάτι. Αθηνά. Αθηνούλα. Κατάλαβα πολλά με όλο αυτό που περάσαμε. Μπορεί οι δυσκολίες μου να είναι πολλές, αλλά δεν πρέπει να κλαίγομαι συνέχεια. Υπάρχουν και χειρότερα γύρω μας. Πολύς πόνος. Τόσο καιρό έκλεινα τα μάτια μου. Ελπίζω εσύ να με έχεις συγχωρέσει, ρε εσύ. Hey, είμαι περήφανη για σένα. Αλήθεια. Ναι. Σ' αγαπάω. Και δεν θα σταματήσω να στο λέω. Με στήριξες από τις πρώτες μέχρι τις πιο δύσκολες μέρες μου. Το ίδιο θα είχες κάνει και εσύ για μένα. Δεν ξέρω αν θα είχα τόση δύναμη. Όλα καλά. Ναι. Έπρεπε να περάσω να πάρω αυτό. Η μία δεν το χρειάζεται πια. Θα έρθει. Ναι, θα έρθει. Μου είπε ότι θέλει να σας δείξει και κάτι. Ωραία. Να σου πω, ρε Νίκο, ο Γιάννης θα τα καταφέρει με την Εφέλη. Μια χαρά θα τα καταφέρει. Δεν είναι τόσο άκρης. Γιατί θα της έχω λείψει και τόσες ώρες. Μπορώ να το δω πάλι. Ναι, φυσικά. Δεν χρειαζόταν να δω για να πιστέψω. Μέχρι τώρα φοβόμασταν. Τώρα έχουμε ελπίδα. Είναι υπέροχο. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ, ρε. Είσαι ό,τι καλύτερο μπορούσα να έχω. Ό,τι καλύτερο. Πάντα δίπλα μου συνέχεια. Μαζί σου γίνομαι καλύτερος. Το ξέρω. Τώρα που καταλάβατε τι μπορώ να κάνω, τι μπορείτε εσείς να κάνετε. Καταλαβαίνουμε όλοι μας πως ο κόσμος είναι μια ιδέα. Μια δική σας ιδέα, μια ιδέα του καθενός από εμάς. Όπως είπε και ο Βίλιαμ Μπάτλερ, υπάρχει και ένας άλλος κόσμος. Αλλά είναι μέσα σε αυτόν εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Μία. Ο γιατρός μου το είπε από την αρχή πως αν πιστέψω, θα πάνε όλα καλύτερα. Έχω να σας δείξω και κάτι, Αθηνά και Μάρια. Αλλά δεν θέλω να τρομάξετε. Δείξε μας. Έλατε μαζί. Αυτό που θα δείτε είναι κάτι από το μέλλον. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, παιδά. Είναι λίγο περίεργο που κάνω αυτό το βίντεο, δεν ξέρω, κάπως μου φαίνεται. Μου λείπετε. Ευτυχώς με βοήθησε η Μιελίνη όλο αυτόν τον καιρό. Την είχα πάντα δίπλα μου. Τη Μία. Μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα απλώς
να ζεστώ μια φορά εδώ. Να σας αγκαλιάσω ξανά. Να σας κοιτάξω στα μάτια, να σας πω ότι ήσασταν... ήσασταν τόσο καλοί. Και ότι δεν μου έλειψε τίποτα. Θα ήθελα απλά να σας πω πως... θα προσπαθώ πάντα στη ζωή μου. Και ότι δεν θα σταματήσω να ελπίζω, όπως ακριβώς κάνατε κι εσείς. Μπαμπά, η μία μου είπε ότι... ότι ένιωθες ευλογημένος που ήρθε αυτή η αρρώστια στη ζωή σου. Ότι δεν την ένιωθες πια σαν κατάρα. Είσαι υπέροχος άνθρωπος, μπαμπά. Μαμά, τελείωσα τις σπουδές μου και το αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το έκανα μόνο για σας. Και τώρα είμαι και με ένα παιδί, τον λένε Μιχάλη, και με προσέχει και είμαστε πολύ καλά μαζί. Μαμά μου, μακάρι να μπορούσα να στα δείξω όλα αυτά, αλλά πιστεύω ότι το νιώθεις.